Λάμπριν Χριστού Δεσπότου το ταπεινός Ιακώβε, καλώς ενεδίθεις αρχαίων, καταβγάσας την Ευβοία, Διός ηλειτουργών της Χερουβή, ορώθης Εκκλησίας καρμόνη, συν Δαβίδ και Ιωάννη, ηλαστικός παιδρύναν τους δόντας η, δόξατος εδόξασαν τη Χριστό, δόξατος εαγίασαν τη, δόξατο ενεργούν τη διά σου πάσιν η άματα. Σήμερα όπως ξέρετε γιορτάζει ένας μεγάλος σύγχρονος Άγιος που μας αξίωσε ο Θεός να τον γνωρίσουμε, να μας αγαπήσει πρώτα Αυτός και στη συνέχεια εμείς οι ελεηνοί, να μας υιοθετήσει, και τώρα και 22 χρόνια αισθάνομαι ότι υιοθέτησεν και τη Μητρόπολη της Μόσχου και αγαπήθην από όλους τους Κυπρίους, όσοι ως πατήρ ημών Ιάκωβος της Εύβοιας, ο νέος ασκητής, ο επικαλούμενος υπό πολλών, ο με συγχωρείτε, διότι είχε αυτήν τη συνήθεια ο Άγιος να βλέπει συνεχώς μέσα στην καρδία του με το διορατικό χάρισμα που είχε από πολύ νεαρά ηλικία, και έβλεπε μέσα στην καρδία του και πάθη και λάθη, όχι όπως εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε αλάθαστοι. Οι Άγιοι είναι Άγιοι γιατί βλέπουν τα λάθη τους και μετανοούν. Δεν είναι ούτε αλάθαστοι ούτε αναμάρτητοι, αλλά είναι οι μετανιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν τη μετάνοια με γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν. Και συνεχώς έλεγε κάθε τρεις κουβέντες: «Με συγχωρείτε καλά μου παιδιά, με συγχωρείς πατέρα Θανασιέ μου», και συνέχιζε. Ενόμιζα εγώ ότι είναι τικ. Πώς λέω εγώ συχνά και και μερικοί ενοχλούνται στις ομιλίες. Αυτός είχε να λέει «με συγχωρείτε». Και του λέω μια μέρα εγώ θρασής, του λέω «γέροντα, μα αυτή η συνήθεια από πού την εκόλλησες», του λέω, «να λες συνέχεια με συγχωρείτε». «Από το Άγιο Πνεύμα την εκόλλησα». Του λέω «μα δηλαδή δεν είναι τικ». Μου λέει «τι είναι τικ». Και του εξήγησα τι λέμε εμείς οι μοντέρνοι. Και μου λέει «όχι παιδάκι μου, εγώ βλέπω», μου λέει, «διπλά, άκου. Βλέπουν», μου λέει, «και τα μάτια του σώματός μου, βλέπουν και τα μάτια της ψυχής μου. Εμείς ξεχάσαμε ότι έχουμε ψυχή, μόνο σώμα και κορονοϊό». «Και βλέπω», μου λέει, «με τα σωματικά μάτια αυτά που βλέπετε κι εσείς, τα αισθητά, αλλά με τα μάτια της ψυχής βλέπω τα πάθη μου, τα λάθη μου». Καμιά φορά ο Θεός μου λέει, δεν ξέρω γιατί, τι καλό μου βρήκε, μου δείχνει και τα πάθη και τα λάθη των ανθρώπων. Αλλά δεν τα λέω, μου λέει, εύκολα, για να μην τους προσβάλλω. Τα λέω εκεί που βλέπω ότι υπάρχει καλόν έδαφος για να μετανιώσω. Βλέπετε, ο Άγιος άνθρωπος δεν προσβάλλει. Βοηθά τον άλλον να μετανιώσει. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος του Θεού έφτασε πάρα πολύ ψηλά πνευματικά, σε βαθμό που η ίδια η Παναγία τον αποκάλεσε ότι είναι φίλος του Υιού της και φίλος δικός της. Όταν μια φορά της παραπονέθηκε ότι επονούσε πολύ τα πόδια του από την, πώς την έλεγαν αυτήν, τη φλεβίτιδα που είχε,
εγείμνωσε τα πόδια του και πήγαινε και τα έριξε της Παναγίας. Και αμέσως εμφανίστηκε η Παναγία μαζί με τον Άγιο Σεραφείμ του Σαρόφ και τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, τους δύο μεγάλους φίλους της Θεοτόκου. Και σύστησε η Παναγία στους δύο Αγίους τον νέον Άγιον, τον Ιάκωβο, και είπε: Άγιε μου, φίλε του Υιού μου, Ιωάννη Θεολόγε και Όσιε Σεραφείμ του Σαρόφ, αυτός εδώ που βλέπετε με τα γυμνά αιματωμένα πόδια, είναι φίλος του Υιού μου και εκλεκτός φίλος δικός μου. Και θέλω να το θεραπεύσετε. Και ο ένας Άγιος λέει, άλυψεν το έναν πόδι με λάδι που έφερε από τον ουρανό και ο άλλος Άγιος το άλλο πόδι. Και του λέω, έγινες καλά? Όχι 100%, μου λέει. Τόσο όσο για να λειτουργώ και να δοξάσω. Το υπόλοιπο έμεινε, μου λέει, μέχρι και στον τάφο μου να το πάρω για να λέω συνεχώς το Κύριε ελέησον με πόνον για μένα και συμπόνια για τον συνάνθρωπό μου. Βλέπετε, οι Άγιοι αγαπούν τον πόνο. Δεν θέλουν να είναι 100% υγιείς, γιατί ξέρουν ότι ο πόνος ταπεινώνει το σώμα, ταπεινώνει και την ψυχή. Και ο στόχος μας δεν είναι η υγεία που λένε οι Κύπροι, σαν την υγεία να είναι σικουμπάρε. Ο στόχος μας είναι η ταπείνωση. Μόνον έτσι έχει υγεία η ψυχή μας. Και αν έχουμε όλες αυτές τις περιπέτειες σε αυτά τα ύστερα χρόνια, είναι πρώτα και κύρια για τους εγωισμούς μας, για την ανηθικότητα, τη φθορά μας και τη διαφθορά μας και τις πολλές εκτρώσεις και τα πολλά παραφύσινα αμαρτήματα που γίνονται εντός και εκτός γάμου. Οι Άγιοι του Θεού αποκαλύπτουν και λένε, όχι απλά προφητείες, θα γίνει ένας σεισμός, θα γίνει ένας καταποντισμός, θα γίνει ένας πόλεμος. Το κυριότερο που λένε οι άνθρωποι του Θεού είναι ποια είναι τα αίτια αυτών των κακών που έρχονται. Και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Οι Άγιοι λένε, ποιες είναι οι αμαρτίες που έχουν παροργήσει τον Θεό και επιτρέπει για να ταπεινωθούμε, για να γιάνει δηλαδή η ψυχή μας, είτε αρρώστιες, είτε σε προσωπικό επίπεδο, είτε και σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, όπως τώρα η πανδημία, είτε διάφορους πολέμους που έρχονται, είτε σεισμούς, είτε άλλα προβλήματα της του περιβάλλοντος κόσμου. Οι πατέρες μας, οι μητέρες μας, μας εδίδαξαν σε τέτοιες στιγμές που βλέπουμε να είναι οργή Θεού για τα αμαρτήματά μας τα αμετανόητα, που δεν μπορούμε να συγχωρέσουμε ούτε να συγχωρεθούμε. Τι έκαναν? Έκαναν πολλές λειτουργίες. Δεν έκλειναν τις εκκλησίες όπως κάνουν τώρα. Έμεναν οι εκκλησίες ακόμα και τη νύχτα ανοιχτές. Και διέβαζε ο κόσμος ψαλτήρι μέσα στις εκκλησίες. Ένας έφευγε, άλλος έμπαινε. Έστω και ένας. Και διέβαζε ψαλτήρι. Το πρωί έρχεται ο παπάς και οι ψάλτες και έκαναν λειτουργία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Έτσι εμειώνεται η επιδημία των θανατικών. Ο πόλεμος και οτιδήποτε άλλο, σεισμός, λοιμός ή καταποντισμός. Τώρα γίναμε Ευρωπαίοι. Η μεγάλη αμαρτία της Ευρώπης, της άθεης Ευρώπης, είναι ότι βάζει τη λογική πάνω από την πίστη. Ακούτε τι λέω? Η μεγάλη αμαρτία της Ευρώπης, την οποία υιοθέτησαν και πολλοί νεοέλληνες, είναι ότι βάζει τη λογική πάνω από την πίστη. Ενώ ο Ορθόδοξος είναι αυτός που κάνει το άλλο.
βάζει πάνω απ' όλα την πίστη, την βεβαία πίστη, την εμπιστοσύνη εις τον Τριαδικό Θεό, εις την Παναγία και τους Αγίους. Και χρησιμοποιεί και την λογική με διάκριση. Δεν τη θεοποιεί. Δεν κλείνει εκκλησίες, ανοίγει εκκλησίες. Δεν λιγοστεύει την προσευχή, αυξάνει την προσευχή. Δεν λιγοστεύει την νηστεία, αυξάνει την νηστεία. Τες γονικλησίες, την ανάγνωση εξαιρέτως πολλών πολλών παρακλήσεων και του ψαλτηρίου. Γι' αυτόν παρακαλώ, πατέρα Αθανάσιε, και εσύ αδελφή Ισιδώρα, το είπα και σε άλλες περιοχές της Μητρόπολης μας, έχετε ευθύνη να βρείτε ο καθένας στο περιβάλλον του, εσύ στο χωριό σου στην Κακοπετριά, εσύ στους προσκυνητές που ξέρεις που έρχονται εδώ, 10 ανθρώπους. Και θα τους αναθέσετε να διαβάζουν κάθε μέρα από 2 καθίσματα του ψαλτηρίου. Θα πεις, Δήμητρα, εσύ θα διαβάζεις το πρώτο και το δεύτερο κάθισμα. Παναγιώτη, το τέταρτο και το πέμπτο. Κατάλαβες, Βασίλη, το έκτο και το έβδομο. Έτσι κάθε μέρα θα διαβάζετε μέσα στο χωριό σας το ψαλτήρι. Έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος και ο Άγιος Παΐσιος, σε έναν τόπο που διαβάζετε κάθε μέρα το ψαλτήρι, γίνεται οχυρό, γίνεται κάστρο πνευματικό. Και πολλές λειτουργίες. Και δόξασαι ο Θεός, οι ιερείς μας και οι ψάλτες μας, βλέπω πολλή προθυμία και χαίρομαι. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Χρειαζόμαστε και το ψαλτήρι. Θα το επιστρατεύσετε, χωρίς να λένε ότι εγώ είμαι στους 10 που είπε η αδελφή Ισιδώρα. Μιγνώ το η δεξιά, τι λέει η αριστερά. Και τι κάνει η αριστερά, να μην γνωρίζει η δεξιά. 10 ανθρώπους μυστικούς. Ευχέτες προς Κύριο. Και αυτοί να διαβάζουν κάθε μέρα τα 20 καθίσματα του ψαλτηρίου. Είναι το ψαλτήρι η πιο δυνατή προσευχή που έχει η Εκκλησία. Ο Άγιος Παΐσιος την χαρακτήριζε πολυβόλων. Αυτοί βλέπαν και μιλούσαν. Το άλλο το οποίο έκαναν οι παλαιοί πατέρες και ιδιαίτερα ο Άγιος Ιάκωβος κατά κόρο, ήταν και μικρασιάτης αυτός, και τα κάμναν και στη Μικρά Ασία και στην Παλαιά Κύπρο, έβγαζαν τις εικόνες και τα λείψανα λιτανίες. Γιατί? Για να αγιαστεί ο αέρας. Αυτός ήταν ο λόγος. Άμα σας ρωτούμε γιατί κάνετε λιτανίες, που τώρα απαγορεύονται. Για να αγιαστεί ο αέρας. Γιατί οι αμαρτίες μας ελέρωσαν και τον αέρα και την ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτόν και τώρα να παρακαλέσω όσοι θέλετε. Δεν διατάσσουμε κανένα. Εγώ πονώ τη μέση μου να κάτσω. Σας το λέω, δεν θα βγω. Αλλά ο παπάς, οι διάκονοι, οι αδελφοί και οι ψάλτες παρακαλώ να εξέλθετε και όσοι από τους πιστούς θέλετε θα χαρώ να βγείτε μαζί με την Παναγία, τη Χρυσοκουρδαλιώτισσα, μαζί με το λείψανον του Οσίου Δαβίδ, του αγαπημένου γέροντα του Αγίου Ιακώβου, και μαζί με το σταυρόν των Οικουμενικών που μας έδωσε δώρον ο Άγιος Ιάκωβος, το επιγονάτιον του που φέρει εις το γόνατον του ο αδερφός εδώ Αθανάσιος, και έναν πουκάμισον που μου έστειλαν οι πατέρες, που το κρατά ο μέλλον διάκονός μας Γεώργιος. Παρακαλώ λοιπόν, για να αγιάσουμε και τον αέρα και τα δάση μας και τα χωριά μας να έχουν ευκρασία, να κάνουμε αυτήν την λιτανία. Θα μπούτε μέσα στον ναό όταν τελειώσει η λιτανία και θα γονατίσω εκεί μπροστά από την εικόνα της Παναγίας και τα λείψανα για να διαβάσω 2 ευχές. Η μία ευχή είναι για την πανδημία, να την περιορίσει ο Θεός σύντομα, και η άλλη ευχή είναι για να έχουμε πολλές βροχές. Άρχισε να βρέχει, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε. Η Κύπρος είναι πάντα διψασμένη για βροχή και ελευθερία. Ναι.
Κύριε.